η πατρίδα που εξακολουθεί να παίρνει την ανηφοριά ώστε να βρει τα σκαλοπάτια προς την ελευθερία. Ενημέρωση Έλενα Λουκά. Η Κύπρος τιμά σήμερα τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την αποτύναξη του Αγγλικού ζυγού και την έναρξη του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα. Αυτή την ώρα κάποιος λείπει ανάμεσά μας, κάποιος που φεύγει αναζητώντας λίγο ελεύθερο αέρα. Μην κλάψετε, είχε γράψει ο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Τόσο ο ίδιος όσο και οι συναγωνιστές του ακολούθησαν τα σκαλοπάτια που πάνε στη Λευτεριά. Το πρωί η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Πολιτείας, της Εκκλησίας και πλήθος κόσμου τελέστηκε τρισάγιο στα φυλακισμένα μνήματα. Αυτό που δημιούργησε την Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν παρά η αντρία, η πίστη, η ενότητα. Μας καταξίωσαν οι αγωνιστές να ζούμε, μας παρέδωσαν αν θέλετε έναν εξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Δυστυχώς, λάθη. Ο διχασμός, η τουρκική βουλημία και σχεδιασμοί έφεραν τα όσα σήμερα βιώνουμε. Η Μεγαλόνησος, ωστόσο, 63 χρόνια μετά την έναρξη του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, συνεχίζει να ανεβαίνει την ανηφόρα για να βρει τα σκαλοπάτια που πάνε στη Λευτεριά. Αυτά είναι όλα δικά σου. Και αν φοβάσαι να σε πάρουμε στην Αγγλία. Και εγώ απάντησα του: η πατρίδα με λεφτά και με γυναίκες δεν πουλιέται. Τέρμα και τελείωσε. Θα με σκοτώσει, σκότωσε. Το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Άμυνας και Παιδείας, παρακολούθησαν τους εορτασμούς της επετείου που διοργανώνουν οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών στο Στάδιο Ελευθερία, Τάσος Παπαδόπουλος. Εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις πόλεις, με δηλώσεις και ανακοινώσεις κόμματα και οργανώσεις απέτησαν φοροτιμή στους ήρωες. 63.